Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην περιοχή Γαβριανή του Δήμου Αλμύρου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση με πουρνάρια και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν αμέσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 17 πυροσβεστικά οχήματα και περισσότερες από 60 άντρες. Η φωτιά ξέσπασε ακριβώς δίπλα από την κατοικημένη περιοχή της Γαβριανής με αποτέλεσμα να ηχήσει προληπτικά το 112 στα κινητά των κατοίκων που τους ενημέρωνε να εκενώσουν το χωριό και να μεταβούν προς την περιοχή του Αλμύρου. Τις 4 ώρα ενημερώθηκα για την πυρκαγιά που υπήρχε σε αυτό το χωριό στη Γαβρινή, είναι στα όρια του Δήμου Αλμυρού. Έδωσα εντολή εκένωσης. Ήταν άμεση η παρέμβαση των πυροσβεστών και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους συγχαίρω που με αυτοθυσία βρέθηκαν και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έγινε η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δημάρχε, οι κάτοικοι φοβήθηκαν όταν ήρθατε, πώς τους είδατε? Οι κάτοικοι ήταν φοβισμένοι και ξέρετε ότι είναι ένα χωριό ηλικιωμένων ανθρώπων περισσότερο εδώ σε αυτή την περιοχή, οι οποίοι άμεσα απομακρύνθηκαν και με την παρέμβαση του Δήμου Αλμυρού και με το αυτοκίνητο. Ήταν πειθαρχημένοι, συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας και με την πυροσβεστική, οπότε πλέον το δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης είχε λυθεί από τους ίδιους. Πόσοι κάτοικοι είναι στην περιοχή εδώ? Εδώ πρέπει να μένουν γύρω στις 70-80 κάτοικοι τώρα σε όλους τους μήνες εδώ. Είναι μια περιοχή με ελαιοπορίβολα, με εξαιρέσεις καλαμιές που υπάρχουν εδώ γύρω και αν αυτή η φωτιά επεκτείνονταν και δασική έκταση κυρίως, αν θα επεκτείνονταν η φωτιά αυτή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο καθώς σηκώθηκαν και 6 εναέρια μέσα, τα οποία συνέδραμαν καταλυτικά στην κατάσβεση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μηχανήματα του Δήμου Αλμυρού. Με πολλά οχήματα, γύρω στους 50 πυροσβέστες οι οποίοι ήρθαν εδώ, γύρω στα 25-30 αυτοκίνητα πυροσβεστικά, ήταν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που σε σύντομο χρονικό διάστημα έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η πολιτική προστασία του Δήμου Αλμυρού λειτουργήσε άψογα. Ήρθαν τα αυτοκίνητα, το πουλμανάκι μετέφερε κάποιους ηλικιωμένους έξω από το χωριό να μην έχουμε. Το πυροσβεστικό όχημα της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας ήταν παρόν, βοηθώντας τους πυροσβέστες. Η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς έγινε λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν μέχρι και αυτήν την ώρα στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε κάποια σημεία που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, θα περιμένουν και το προσωπικό του Δήμου Αλμυρού της πολιτικής προστασίας, θα είναι εδώ, δεν θα μετακινηθεί. Μέχρι είναι η εντολή δική μου θα ισχύσει και για όλο το βράδυ. Δεν θα κάνω άρση. Να μην επιστρέψουν δηλαδή. Να μην είναι ακριβώς. Δεν θα κάνω άρση της εντολής. Θα περιμένουν οι κάτοικοι. Για ένα τρίωρο θα συνεργαστώ με την πυροσβεστική υπηρεσία και αν θα χρειαστεί να κάνω λήξη της εκένωσης του χωριού με νέα εντολή. Τα μηχανήματα τώρα αυτή τη στιγμή και του Δήμου Αλμυρού μετακινούνται σε αυτό το σημείο. Προσπαθούμε και θα είμαστε σε επιφυλακή. Είπαμε, είναι ένα σημείο με πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση. Χαμηλή βλάστηση, πιο δίπλα υπάρχει δασική έκταση, υπάρχει ελαιοπερίβολα πάρα πολλά στην περιοχή, μια και είναι η μονοκαλλιέργεια σήμερα της Γαβρινής. Όλα καλά. Η παρέμβαση της πυροσβεστικής, τα θερμά μου συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.